είμαστε εδώ μαζί με εκπροσώπους του Μορφωτικού Culture Club, το Βαγγέλη και τη Στέφανη. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Εσύ είσαι δεύτερο έτος, έτσι, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στα ναυτιλιακά, στις ναυτιλιακές σπουδές, και εσύ είσαι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, αλλά είσαι και R&D manager στο Culture Club, έτσι. Πολύ σωστά. Να πάρουμε τον Βαγγέλη, λοιπόν, τον έχουμε ξαναδεί κιόλας. Βαγγέλη μου, εσύ ως απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τι προβλήματα θεωρείς ότι αντιμετωπίζει ένας απόφοιτος αυτού του τμήματος? Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας απόφοιτος είναι ουσιαστικά δύο κατηγοριών. Ένα θα λέγαμε λίγο πιο θεωρητικό και ένα πιο πρακτικό. Δηλαδή, όσον αφορά το Πανεπιστήμιο, υπάρχει μια έλλειψη προγραμμάτων κατάρτισης επαγγελματικών από πλευρά των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τα οποία εάν θα υπήρχαν θα έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο να μπορούν να καταρτήσουν καλά τον φοιτητή, ώστε να είναι πιο προετοιμασμένος μετά στην αγορά εργασίας. Από τη μεριά τους, ο κλάδος ο επαγγελματικός, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το κενό, δεν είναι προετοιμασμένος και αυτός κατάλληλα ώστε να δεχθεί και αυτόν τον όγκο των φοιτητών που βγαίνουν έξω στην αγορά εργασίας. Εσύ, Στέφανη, τι λες? Θεωρώ, βέβαια, από όσο μπορώ να γνωρίζω σε αυτά τα 2 χρόνια που βρίσκομαι στη σχολή, ότι υπάρχουν μερικά τυπικά προβλήματα ουσιαστικά. Δηλαδή, υπάρχει έλλειψη στην ενημέρωση, στην καθοδήγηση και στην κατεύθυνση από τους φορείς του ιδρύματος. Επίσης, πιστεύω υπάρχει έλλειψη έγκυρης πληροφορίας από το ίδρυμα επίσης πάλι, και θεωρώ ότι υπάρχουν μερικές ασυνέχειες όσον αφορά τη θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση. Δηλαδή, στη σχολή μου μαθαίνουμε για τα μέρη του πλοίου και όμως δεν έχω πάει να δω ένα πλοίο, να έρθω σε επαφή με το αντικείμενο. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει έλλειψη όσον αφορά τις δράσεις που γίνονται, δηλαδή δεν γίνονται σεμινάρια, δεν γίνονται επισκέψεις, και πιστεύω ότι κάποιοι καθηγητές δεν είναι τόσο καλά καταρτισμένοι σε αυτά που διδάσκουν. Θεωρώ επίσης ότι υπάρχουν και κάποια άτυπα προβλήματα, για παράδειγμα έλλειψη κινητοποίησης, υπάρχει έλλειψη στην επαφή με τους φορείς, με τα όργανα, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, και γενικότερα υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα σε όλα αυτά. Σε σχέση με την Κύπρο, έτσι όπως είχε ζήσει, θεωρείς ότι τα πράγματα είναι χειρότερα ή καλύτερα εδώ? Θεωρώ ότι είναι στα ίδια επίπεδα. Πάρα καλά τουλάχιστον. Ναι. Παντού χρειαζόμαστε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα μια πιο καλή οργάνωση των πραγμάτων. Βαγγέλη, θεωρείς ότι αυτά τα προβλήματα ήταν διαχρονικά ή ότι πάντα υπήρχαν ή ότι τώρα έχουν χειροτερέψει, ας πούμε, τα πράγματα? Δυστυχώς, ναι. Υπήρχαν και πολύ πιο πριν και από μένα, αλλά με την κρίση επιδεινώθηκαν πάρα πολύ, και για έναν απλό φοιτητή, για έναν που δεν έχει το κατάλληλο δίκτυο, είτε λόγω σχολών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, είτε λόγω άλλων παραγόντων, πρέπει αυτά τα θεσμικά προβλήματα και της ακαδημαϊκής πλευράς, αλλά και μετά κυρίως της αγοράς εργασίας, να τα αντιμετωπίζει μόνος. Εσύ, Στέφανη, πώς εκμεταλλεύτηκες την ευκαιρία να βρεθείς κοντά στο Βαγγέλη για να λύσεις έγκαιρα όλα αυτά τα προβλήματα, μιας και αν δεν κάνω λάθος, είστε στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και κλάδο σπουδών? Έτσι είναι. Αρχικά, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, γενικότερα πρέπει να κάνουμε πράγματα και εντός και εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στην προσπάθεια μου, λοιπόν, να βρεθώ κοντά σε συναδέλφους σαν το Βαγγέλη, προσπάθησα να βρω ένα σύλλογο. Ένα σύλλογο του τμήματός μου, σύλλογο αποφοίτων. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ένας τέτοιος σύλλογος, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να στραφώ σε εξωτερικούς συλλόγους. Και έτσι αποφάσισα να ενταχθώ στο Culture Club, όπου είναι ένας κλάδος αποφοίτων και φοιτητών, να μην υπάρχουν παρεκκλήσεις και να είναι αξιοπρεπός. Χωρίς πατάλες πόρων και αξιοπρεπός. Όταν λέμε αξιοπρεπός, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι δεν πιέζεσαι, είσαι και νιώθεις ίσως. Καθορίζεσαι και αυτοκαθορίζεσαι και για τίποτα δεν παρακαλάς κυρίως. Δηλαδή, έχω γνωρίσει μέλη σε αυτό το σύλλογο, όπου έχουν βρει μια δουλειά εργασίας ανάλογη του κλάδου τους χωρίς να παρακαλέσουν ή να είναι με ένα βιογραφικό στο χέρι. Βαγγέλη, εσύ είσαι και διαματάρχης στο Μορφωτικό Σύλλογο, λοιπόν, στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, στο R&D, έτσι. Μάλιστα. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτό, αν τελικά χρειάζεται αυτό το κομμάτι και πώς σας βοηθάει. Κοιτάξτε, ναι, όταν έχεις στόχο και σκοπό για κάτι καλύτερο, θα έλεγα τύπος ίσως και να επιβάλλεται να έχεις ένα-δύο τμήμα, διότι αυτό που κάνει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι να προλαμβάνει, να προλαβαίνει, να βλέπει ουσιαστικά το μέλλον και να το φέρνει στο παρόν για τα μέλη του οργανισμού μας και να μπορεί να δει το τι θα υπάρξει και το τι θα ήταν καλό να έχει ως εφόδιο ο φοιτητής ή το απόφοιτος στο άμεσο και στο μεσομακροπρόθεσμο μέλλον. Εσύ, Στέφανη, τι κάνεις αυτό το καιρό στο Σύλλογο? Στο Σύλλογο συμμετέχω ενεργά και προς το παρόν δεν έχω μπει σε αυτό το κομμάτι οικονομικά. Είμαι νέο μέλος, όμως προσπαθώ να γνωρίσω τα μέλη, τη δομή και την οργάνωση του Συλλόγου και να προετοιμαστώ αναλόγως, να δω τι μου ταιριάζει, τι όχι και να βελτιωθώ. Δώστε μας και δύο λοιπόν από μια συμβουλή στους τηλεθεατές που μας βλέπουν και λέγοντας έτσι κάποια ωραία πράγματα για το σύλλογό σας. Να πεις εσύ Βαγγέλη, πρώτα. Ναι, ναι. Αυτό που μπορώ να πω και στους φοιτητές και στους αποφοίτους, κυρίως για τους φοιτητές, την πιο καινούργια φουρνιά, είναι να ασχοληθούν πέραν των ακαδημαϊκών γνώσεων, που είναι βέβαια σημαντικά, πολύ σημαντικά, εγκαίρως στα χρόνια του Πανεπιστημίου με εξωσχολικές δράσεις, γνώσεις. Ουσιαστικά θα λέγαμε να διενεργήσουν ένα άτυπο μεταπτυχιακό μέσα από οργανώσεις, θεσμούς, φορείς, σαν το δικό μας, ώστε να είναι έτοιμοι, όσο το δυνατόν γίνεται βέβαια, για τον επαγγελματικό βίο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το κυνηγήσουν, να μην σταματάνε, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι όπως έχουμε πει, και να προσπαθούν για το καλύτερο, να αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να βρουν μια πολύ καλή δουλειά και να ξεχωρίσουν μέσα από το πλήθος φοιτητών που αποφοιτούν σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια και καλή τύχη. Ευχαριστούμε.